Τίποτα δεν θα είναι ίδιο για μας, όχι πολιτικά, άστε το πολιτικό Ναι. στην άκρη, το ανθρώπινο. Αυτό κρίθηκε έτσι κι αλλιώς. Η θλίψη, η πραγματική θλίψη, όχι ψεύτικες συγγνώμες και εντυπωσιασμοί. Η πραγματική θλίψη μας κατατρέχει και εμένα προσωπικά. Έχω πει παλιότερα, δεν είχα χάσει στρατιώτη ποτέ, δεν είχε τραυματιστεί στρατιώτη στις μονάδες που διοικούσα 35 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Να μιλήσω για μένα, αλλά κάτι αντίστοιχο και για όλο τον κόσμο που είχε την όποια εμπλοκή με την τραγωδία αυτή στο μάτι. Και προφανώς βέβαια η θλίψη και το πένθος είναι μεγαλύτερο για τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους ή που τραυματίστηκαν δικοί τους οι ίδιοι. Ήταν μια μεγάλη τραγωδία, ήταν όμως μια φυσική καταστροφή, αποτέλεσμα μιας φυσικής καταστροφής. Πέρα από τα λάθη, τα επικοινωνιακά, όλα αυτά, Η ξέρετε, διαχείριση η μετά, διαχείριση, η αυτό είναι, επικοινωνιακή λέτε, ναι, με τους νεκρούς και τα λοιπά, η ναι. διαχείριση, ξέρετε, δεν ήταν η αιτία της φωτιάς. Φωτιά, η τραγωδία έγινε και φυσική καταστροφή έγινε. Ήταν όμως φυσική καταστροφή. Ήταν φυσική καταστροφή που έγινε σε 1 ώρα και 1 τέταρτο, που την μπορείς να κάνεις αυτή την ώρα, τέλος πάντων, έγιναν και σωστά, έγιναν και λάθη και τα λοιπά. Εδώ στα Τέμπη ήταν μια άλλη ανθρωπογενής καταστροφή που είχε παράγοντες που μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αλλιώς.